ήδη έχετε ενημερωθεί και από το πρωί, από το Δελτίο Ειδήσεων. Σήμερα Δευτέρα 6 Νοεμβρίου είναι Πανελλαδική ημέρα δράσης υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και μάλιστα στη μία το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης το συλλαλητήριο της Ελμέ Ξάνθης για τον Παλαιστινιακό λαό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται η κυρία Μαρία Λουκοπούλου, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελμέ Ξάνθης, με αφορμή αυτήν την κινητοποίηση, την δράση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Κυρία Λουκοπούλου, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Πρόκειται για μια κινητοποίηση που έχει κηρύξει το σωματείο μας και είναι μια κίνηση που κάνουμε να φανεί ότι στεκόμαστε σαν λαό στο πλάι του λαού της Παλαιστίνης. Αυτό το διάστημα παρακολουθούμε τη φασιστική ουσιαστικά κυβέρνηση του Ισραήλ στο όνομα του λαού του Ισραήλ. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Γιατί εγώ σας ακούμε δύο. Λοιπόν, στο όνομα του λαού του Ισραήλ να διαπράττει εγκλήματα σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Παρακολουθούμε έντρομη και χωρίς λόγια τα τρομερά εγκλήματα που γίνονται σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Αλλά μπορούμε να πούμε και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα έτσι, με αυτόν τον τρόπο που γίνεται. Εμείς δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από το προφανές. Να σταματήσει η κατοχή της Παλαιστινιακής γης από το Ισραήλ, επειδή κρατάει πάνω από 70 χρόνια. Να σταματήσει τώρα η εισβολή και οι βομβαρδισμοί και να ζητήσουμε ειρήνη και για τον Παλαιστινιακό λαό και για τον Ισραηλινό. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους συναδέλφους σας εκπαιδευτικούς, κυρία Λουκοπούλου, να συμμετέχουν στην σημερινή κινητοποίηση, μια και τώρα υπάρχει και δύο ριστάσεις εργασίες, 12 με 2 το μεσημέρι, προκειμένου στη μία να είναι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ναι, το ενδιαφέρον υπάρχει στα σίγουρα. Τώρα αν θα συμμετέχουν στην πορεία δεν το ξέρω, αλλά ότι ενδιαφέρον υπάρχει και ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων και των συναδελφισσών είναι υπέρ του Παλαιστινιακού λαού, δεν το συζητάμε, το ξέρουμε. Δηλαδή είναι υπέρ της ειρήνης βασικά. Και εδώ είναι σαφές ποιος εγκληματεί και ποιος βρίσκεται στο άδικο. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ προκαλεί την καταστροφή του με την έννοια ότι το άδικο και τις βομβαρδισμούς που κάνει στην ουσία σπρώχνει τα παιδιά του Ισραήλ στην τρομοκρατία. Δεν τους αφήνει άλλο περιθώριο. Και το χειρότερο, οπότε προφανώς είμαστε με την ειρήνη και προφανώς είμαστε με το Παλαιστινιακό λαό. Σίγουρα όλοι τάσσονται υπέρ της ειρήνης, κυρία Λουκοπούλου, και το ανησυχητικό θα λέγαμε είναι ότι παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που γίνονται από εμπλεκόμενους παίκτες, θα λέγαμε, στο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, να μην φαίνεται να υπάρχει τέλος. Αυτό γιατί είναι ίσως το πιο ανησυχητικό. Γιατί δεν το εννοούν ιδιαίτερα. Γιατί όταν νύπτουμε τα σχέρες μας και ψηφίζουμε λευκό όπως η ελληνική κυβέρνηση, παίρνουμε θέση ουσιαστικά υπέρ του άδικου. Πιστεύετε δηλαδή ότι όποιες κινήσεις γίνονται κυρίως σε διπλωματικό επίπεδο και σε επίπεδο συζητήσεων είναι σε προσχηματικό πεδίο? Λίγο πολύ. Λίγο πολύ, ναι. Είναι η πρώτη κινητοποίηση που γίνεται από την δική σας πλευρά, από την Ελμέ Ξάνθης. Από τη δική μας πλευρά, ναι. Είχαμε ξεκινήσει και κάποια, δηλαδή έχουμε συζητήσει με άλλη σωματεία της Ξάνθης για να κάνουμε μια συναυλία. Λίγο μας χάλωσε ο καιρός του Σάββατο, αλλά είμαστε σε συζητήσεις για να συνεχίσουμε τις κινητοποίησεις. Αυτό το πράγμα δεν τελειώνει τώρα. Δυστυχώς δεν τελειώνει τώρα. Μακάρι με μια κινητοποίησή μας να λυνόταν τα προβλήματα. Γι' αυτό σας είπα και εγώ προηγουμένως ότι ίσως το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν φαίνεται ένα τέλος όλη αυτή την άσχημη κατάσταση. Πραγματικά. Άρα η συζήτηση 75 χρόνια είναι η ίδια κατάσταση. Άρα οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες προκειμένου να υπάρξει ακόμη μία δράση από την δική σας πλευρά σε συνεννόηση, όπως μας είπατε, με συλλόγους της περιοχής να γίνει κάποια συναυλία, υποθέτουμε, σε κεντρικό σημείο της πόλης. Εγώ θα δούμε, θα το συζητήσουμε και μετά άλλη σωματεία. Η μορφή δηλαδή που θα έχει αυτή η κινητοποίηση. Θα δούμε και τι άλλο μπορεί να γίνει.
μην ξεχνάμε ότι εμείς σαν λαός έχουμε αποδείξει ότι στηρίζουμε ότι πολεμάμε και στηρίζουμε για τα δικαιώματα της χώρας μας. Γιατί αυτό προφανώς το αναγνωρίζουμε και στους άλλους λαούς. Από την πλευρά των μαθητών μιλήσατε για τους εκπαιδευτικούς και ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχετε συζητήσει με τους μαθητές σας το πώς ακριβώς βλέπουν τα πράγματα, αν θέλουν και οι ίδιοι να συμμετέχουν σε μια τέτοια είδους κινητοποίηση. Έχουμε ζητήσει ως σωματείο και η ΟΗΜΕ το ζήτησε να γίνουν τέτοιες συζητήσεις στα σχολεία. Εμείς εδώ έχουμε ενημερώσει τα παιδιά ότι γίνεται το συλλαλητήριο και όσοι και όσες φύγουμε από τα σχολεία φέρνουμε τα παιδιά ελεύθερα να έρθουν και φυσικά και οι γονείς τους και όλοι οι πολίτες της Ξάνθης να έρθουν στο συλλαλητήριο. Δεν απευθύνεστε μόνο στους εκπαιδευτικούς, άρα στη μία το μεσημέρι εννοείται, σε όλους τους πολίτες της Ξάνθης. Και να πούμε, κυρία Λουκοπούλου, ότι στη μία το μεσημέρι θα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία της πόλης και οι φοιτητές, ο Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητών Ξάνθης, με αφορμή την σημερινή ημέρα που είναι μια ημέρα πανεκπαιδευτικής κινητοποίησης, θέτοντας και αυτοί και τα δικά τους προβλήματα, έτσι όπως αναδείχθηκαν για ακόμη μια φορά στις φοιτητικές εστίες. Να πω κάτι, τα προβλήματα των φοιτητών και γενικότερα της εκπαίδευσης είναι τεράστια, τεράστια. Καλό θα ήταν να ξεχωρίζουμε λίγο και να διαβαθμίζουμε λίγο τις κινητοποιήσεις. Τέλος πάντων, καλοδεχόμενα και εμείς συμπαραστεκόμαστε πάντα στα παιδιά, στους φοιτητές και στις φοιτήτριες. Πάντοτε είμαστε στην Ευρώπη του φοιτητικού κινήματος. Απλά αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι πρέπει να αφιερώσουμε τη μέρα μας και τις σκέψεις μας στο λαό της Παλαιστίνης. Μάλιστα. Οπότε στη μία το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης η κινητοποίηση από εσάς, από την ΕΛΜΕ Ξάνθης, με τη συμμετοχή των εκπαιδευτών, των μαθητών ως και των γονέων τους για όσους επιθυμούν και μία ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες. Ναι, να το δείξουμε. Όλοι μας είμαστε στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού. Ας το δείξουμε. Ωραία. Και έτσι κάπως να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λουκοπούλου. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά.